Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καρδόνας. Πάμε να τον ακούσουμε. Δήμαρχε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί γίνει πολλή κουβέντα για το κολυμπητήριο του ΝΑΟ. Το έργο αυτό βρίσκεται στη ΔΕΠΑΝ. Ακριβώς, έχει γίνει μια προγραμματική ανάμεσα από το Δήμο και τη ΔΕΠΑΝ ως προς τη μελέτη. Ως προς τη μελέτη. Ως προς τη μελέτη του έργου. Μάλιστα. Αν υποθέσουμε ότι τελειώνει η μελέτη. Ναι. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του έργου, πού θα βγει η άδεια. Το ίδιο ερώτημα έχω και εγώ. Έχω δηλώσει και στη Δημοτική Επιτροπή ακριβώς αυτό που με ρωτάτε σε μένα σχετικά με το πού θα βγει η άδεια. Δεν μπορεί να βγει άδεια γιατί το παραλιακό μέτωπο δεν έχει γίνει ακόμα η παραχώρηση ως προς το Δήμο της Κέρκυρας. Διάβασα χθες και ένα άρθρο το οποίο έβγαλε ο κύριος Καλόγερος ότι μπορεί να γίνει μια σημειακή παρέμβαση από το Υπουργείο. Πήγα και έλεγξα και με τον τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Σταμάτη Μάλιο, σχετικά με το χρηματολόγιο και το κομμάτι του ΝΑΟΚ. Ένα κομμάτι είναι αγνώστο ως προς το χρηματολόγιο και το άλλο είναι ως προς το ελληνικό δημόσιο. Από εκεί και πέρα είναι ερωτήματα και εγώ που έχω κάνει. Εγώ ίδιος έχω τηλεφωνήσει στη ΔΕΠΑΝ να μας δώσουν ένα ενημερωτικό σημείο μας σχετικά το τι γίνεται και τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Μου είπανε ότι θα δούνε και παρατήρησα ότι δεν γνωρίζανε ούτε για την παραχώρηση του παραλιακού μετώπου που δεν έχει γίνει και ούτε για το έγγραφο της εγκυκλίου που μέχρι τις 9 Δευτέρου θα έπρεπε να έχει δημοπρατηθεί όπως τρέξαμε και κάναμε για τα 669 χιλιάρικα για μια οδοφία και για το σχολείο στο Κοντόκαλι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Από ποιο χρηματολογικό εργαλείο θα αυτό δεν το γνωρίζει, γιατί τα έργα που βγάλαμε στη δημοπράτηση υπήρχαν χρήματα από τον Αντώνη Στρίτσης. Υπάρχει μόνο η μελέτη που έχει γίνει προγραμματική για τη μελέτη. Από εκεί και πέρα είναι αγνώστο. 9 Δευτέρου έπρεπε να έχει δημοπρατηθεί. Δεν έχει δημοπρατηθεί και μελέτη να είχαν κάνει. Δεν θα είχαμε χρήμα για να το κατασκευάσουμε. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι να σας πω. Και εμείς ακούσαμε τον κύριο Ανδρέα Καρδόνα, έτσι είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Ξεκάθαρος και ο κύριος Καρδόνας. Και εδώ έχω μια απορία. Ο κύριος Πίτσας δεν συνεργάζεται με τον νέο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών. Ο κύριος Πίτσας γνωρίζει ότι στον προϋπολογισμό μπήκε ως χρηματοδοτικό εργαλείο τα χρήματα από τον Αντώνη Στρίτσης. Όχι. Τότε πώς μιλάει ότι δεν απεντάχθηκε. Πώς μιλάει. Πού θα βγει η άδεια. Μη χαρικός ο κύριος Καρδόνας. Πού θα βγει η άδεια, κύριε Πίτσα. Μπορείτε να μας πείτε εσείς πού θα βγει η άδεια, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι το παραλιακό μέτωπο δεν ανήκει στο Δήμο Κερκύρας, Κεντρικής Κερκύρας, ούτε στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κερκύρας. Που το έχει τόσο ανάγκη αυτό το ιστορικό σωματείο. Το έχει τόσο ανάγκη. Και πείτε μου εσείς, γιατί. Καλό είναι να κάνετε δηλώσεις, αλλά να έχουν βάση. Και βεβαίως και να πω και στην καλή συνάδελφο ότι θα έπρεπε να ζητήσει και όλα αυτά που έχουμε αναζητήσει εμείς. Όλα αυτά τα χαρτιά που επιβεβαιώνουν αυτά που λέμε. 9 Δευτέρου όσα δεν έχουν δημοπρατηθεί απεντάζονται. Έχετε κάτι διαφορετικό? Δίνει παράταση στο να δημοπρατηθούν τώρα? Όχι. Αυτά περί πακέτων κλπ. Που τον μπερδένετε, αυτά δεν είναι. Απίστευτο. Θα έρθουμε και κάποια στιγμή στο κλειστό έτσι, προπονητήριο, γιατί και εκεί κάτι υπάρχει. Ακριβώς. Και θα πούμε όταν σε επόμενη, θα δούμε τώρα πότε μας περιπτώσει, προχωράει βεβαίως, αλλά θα δούμε ότι υπάρχουν κάποια μικρά εμπόδια. Αυτά θέλω να πω και να παρακαλέσω πάρα πολύ, όπως εμείς, όταν επικαλούμαστε κάποιες πηγές, σταματίζουμε. Λέμε, η κυρία Χριστίνα Γερέκου ενημέρωσε. Αόριστες φήμες κλπ. Φανερώνει τη δυσκολία σας να κάνετε ρεπορτάζ. Φανερώνει έτσι την, δεν θέλω να πω εμπάθεια, να πω ότι θέλετε να πείτε εγώ είμαι και κανένας άλλος. Εντάξει, εγώ 40 χρόνια που είμαι σε αυτό το, πλησιάζω τα 40 χρόνια να είμαι ακριβής, πλησιάζω τα 40 χρόνια, δεν έχω κάνει αυτά τα πράγματα. Όταν από κάτι το λέω, με το όνομά του. Βέβαια, Γιάννη.
Εντάξει. Και από εκεί, από την καθημερινότητα, τη δημοσιογραφία, την καθημερινή, τη μαχητικότητα, το ρεπορτάζ, παίρνουμε τα βραβεία μας. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν. Και εγώ έχω πάρει βραβείο της, από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, αλλά το βραβείο το παίρνεις καθημερινά. Όταν λες την αλήθεια, μέσα στο ρεπορτάζ σου και όταν κάνεις λάθος,